Δεν θέλω διαξηφισμούς, θέλω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας θέσεις όπως καταγράφετε στις εφημερίδες, στα κόμματα, στις προσωπικότητες που μιλούν. Ελάτε. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι η εβδομάδα που μπαίνει από αύριο θα είναι η εβδομάδα του παράδοξου. Γιατί σε δύο μέρες την Τρίτη επισήμως λύγει το μνημόνιο. Μάλιστα. Αντί να βλέπουμε κόσμο στους δρόμους να χαίρεται και να χτυπάμε καμπάνες, η ελληνική κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό έχει ανησυχήσει για το τι θα γίνει μετά την Τρίτη, μετά το μνημόνιο. Ναι. Αλλιώς πώς να εξηγήσεις όλες αυτές τις μαζικές αναλήψεις στα ATM. Αυτό είναι ο πρώτος σταθμός του παράδοξου. Ο δεύτερος σταθμός είναι το ίδιο το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα αυτό που οργανώνει η κυβέρνηση είναι ένα δημοψήφισμα μπλόφα. Δεν είναι διαπραγματευτικό όπλο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ενδεχομένως να είναι, αλλά είναι περισσότερο διαπραγματευτικό όπλο προς το εσωτερικό της ελληνικής πολιτικής κατάστασης παρά προς το εξωτερικό. Γιατί θα σας πω το εξής. Οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι λένε εμείς την αποσύρουμε την πρόταση. Μάλιστα. Αλλά οι αγορές και το περιβάλλον μας λέει ότι σε περίπτωση, δηλαδή το ακούμε πολύ και από επίσημα χείλη, σε περίπτωση που πείτε ή τη μία ή την άλλη, εμάς περιπτώσει πρόταση, απάντηση, να ξέρετε ότι θα έχει και διαφορετική βαρύτητα. Δηλαδή, εμείς τι λέμε, ότι αυτό το δημοψήφισμα, έτσι όπως είναι στημένο, κακοστημένο, για μία πρόταση που δεν υφίσταται, που την έχουν αποσύρει οι Ευρωπαίοι, είναι μία συνταγή διχασμού, αντί να ενώνουμε. Και είναι μία συνταγή που οδηγεί τη χώρα στα πρόθυρα της εξόδου από την ευρωπαϊκή οικογένεια και το ευρώ. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ελλάδα, ναι στο ευρώ. Όχι, όλα τα άλλα είναι για εσωτερική κατανάλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γρήγορα σε Αυλονίτου και Κύρτσο, Κύρτσο και Αυλονίτου. Κύριε Αυλονίτου, τι προτιμάτε, να μιλήσετε πριν τον κύριο Κύρτσο ή μετά Κύρτσον? Πάρτε το λόγο τώρα, γιατί όπως είδατε, ο κόσμος ρωτάει. Αυτό το δημοψήφισμα είναι διαπραγματευτικό όπλο. Και την επομένη του δημοψηφίσματος, τι, η μια πλευρά. Άλλοι λένε μπράβο, μας δίνετε δυνατότητα.